Ήταν μια κορυφαία στιγμή για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος κατάφερε να κερδίσει το ακροατήριό του πριν καν αρχίσει να μιλάει. Τα μέλη της Γερουσίας και της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ τον υποδέχθηκαν με αποθεωτικές επιφημίες. I come before you to celebrate a miracle that all free peoples cherish, but that binds Greeks and Americans in a unique way. In a word, democracy. Δημοκρατία. Η λέξη δημοκρατία ακούστηκε 35 φορές. Κοιτάξτε με πόση προσοχή παρακολουθούν οι δύο σιδηρές κυρίες της αμερικανικής πολιτικής σκηνής. Καμαλά Χάρις και Νάνση Πελόζη κρέμονται από τα χείλη του Κυριάκου Μητσοτάκη. Η δεύτερη θα πει λίγο αργότερα ότι οι δύο συμφώνησαν πως επρόκειτο για μια μοναδική έμπνευση ομιλία πλημμυρισμένη από εμψυχωτικά μηνύματα για όλους. Οι δεσμοί ανάμεσα στις δύο χώρες μας είναι ισχυροί και βαθαίνουν κάθε μέρα που περνά. Η ομιλία διακόπη 35 φορές από τα παρατεταμένα χειροκροτήματα του ακροατηρίου. Οι παρευρισκόμενοι σηκώθηκαν αυθόρμητα όρθιοι για να χειροκροτήσουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη 11 φορές. Για 2 λεπτά και 5 δευτερόλεπτα τον χειροκροτούσαν πριν καν αρχίσει να μιλάει και αφού τελείωσε την ομιλία του έλαβε χειροκρότημα 1 λεπτού και 45 δευτερολέπτων. Με άλλα λόγια, για ένα λόγο 4.192 λέξεων που κανονικά θα εκφωνούσε σε 28 με 30 λεπτά, ο Έλληνας Πρωθυπουργός χρειάστηκε 41 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα. I should tell my colleagues I don't get that much applause in the Greek Parliament. So. Τη στιγμή έζησαν από κοντά όλα τα μέλη της ελληνικής αποστολής, η σύζυγος και οι κόρες του Πρωθυπουργού και δεκάδες μέλη της ελληνικής ομογένειας της ΗΠΑ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατάφερε να μιλήσει τη γλώσσα των Αμερικανών πολιτικών. Χωρίς να κατονόμαστε την Τουρκία, είπε όσα ήθελε να πει για την προκλητική στάση της γείτονος και αμέσως πλην σαφώς κάλεσε τα μέλη του Κογκρέσου να σκεφτούν καλά πριν συζητήσουν ενδεχόμενο ξεμπλοκάρισμα της αγοράς F-16 από την Τουρκία. The last thing that NATO needs at a time when our focus is on helping Ukraine defeat Russia's aggression is another source of instability on NATO's southeastern flank. And I ask you to take this into account when you make defense procurement decisions concerning the eastern Mediterranean. Εξίσου προσεκτικά διατυπωμένη και η αναφορά του στο Κυπριακό. This issue has to be resolved in accordance with international law and in line with the relevant decisions of the United Nations Security Council. As I told President Biden yesterday, nobody can, nobody ever will accept a two-state solution. In Cyprus. Το πλήθος ξεσπά σε χειροκροτήματα. Η βουλευτής των Δημοκρατικών, Κάρολιν Μαλονέι, σηκώνεται πρώτη όρθια. Μια Αμερικανίδα πολιτικός με ελληνοκυπριακή καρδιά που είναι μαζί με τον Γκάζ Μπιλαράκη, δύο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας για θέματα που αφορούν στην Κύπρο και την Ελλάδα. Σε δραματικό τόνο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραδέχθηκε ότι η Δύση εκτίμησε λάθος τα γεγονότα που προηγήθηκαν της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. We naively ignored the warning signs flashing red. And we even ignored Russia's actions in Syria and its annexation of Crimea. We now know that we were wrong. One of the qualities that Greeks value the most is sofrosyne. A word best translated as self-control, temperance and harmony. Το ακροατήριο συγκινήθηκε με τις αναφορές Μητσοτάκη στους Έλληνες που διαπρέπουν στη ΣΥΠΑ. Alexander Payne and Tom Hanks and of course Γιάννης Αντετοκούμπο. Αμερικανοί βουλευτές ζήτησαν από τον Μητσοτάκη να υπογράψει το αντίτυπο της ομιλίας του και κάποιοι άλλοι τους ζήτησαν χαριτολογώντας να τους γράφει ομιλίες.